Εγώ εκείνο που θα αναφερθώ εν ολίγης στο ρόλο που παίζουν τα παπαγαλάκια που καθημερινά μας βολαδίζουν μέσα από τις εκπομπές τους, από τα ΜΜΕ και μας προτρέπουν να κάνουμε νέα αγωγές και δικαστήρια για τη διεκδίκηση των περικοπών μας που είχαμε από το 2010 μέχρι και σήμερα. Όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ έβαλαν τα φόπλακα σε οποιαδήποτε διεκδίκηση των παράνομων περικοπών που είχαμε. Κλείστε τα αυτιά σας, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτοί που καθημερινά μας φτάζουν αυξήσεις στις συντάξεις μας, και ότι με ένα κλικ θα βγαίνουν οι συντάξεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ομή πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα οι συνταξιούχοι είναι τελείως διαφορετική. 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι, συνάδελφοι, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας των 500 ευρώ το μήνα. Όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, 330.000 αιτήσεις συντάξεων που εκκρεμούν στα κατατόπους γραφεία του ΕΦΚΑ, είναι ένα χάος που επικρατεί στον ΟΓΑ, στο ελεκτικό συνέδριο, στο ΙΚΑ, στο ΝΑΤ, με συνέπεια να κάνουν συντάξεις να βγουν 2 έως και 5 χρόνια και οι συνάδελφοι να λένε το ψωμί ψωμάκι. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ότι έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα, το έχουμε κερδίσει μόνο μέσα από τους αγώνες μας. Κανείς δεν μας έχει χαρίσει τίποτα. Ο διακαής πόθος του κυρίου Μητσοτάκη να ιδιωτικοποιήσει τη δημόσια ασφάλιση γίνεται πραγματικότητα, αφού από το 2021 το επικουρικό μας ταμείο το δίνει βορρά στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Να συστρατευτούμε, συνάδελφοι, όλοι στα κλαδικά μας συνταξιουχικά σωματεία και με οδηγό της ΕΑ να πούμε ένα μεγάλο όχι στο νέο εμπλεκμό της κυβέρνησης, στο νέο εκβιασμό, αφού μας δίνει στη μία τσέπη 1 ευρώ και μας παίρνει από την άλλη 1.000. Καλούς αγώνες με δύναμη και υγεία. Σας ευχαριστώ.